θέλω να ξέρουμε, τι ακριβώς είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ουσιαστικά είναι μια καταγραφή κάποιων πραγμάτων στην ενότητα 1. Όπως είπα και στην προηγούμενη φορά που ψηφίσαμε την πρώτη φάση, πολύ χρήσιμα πράγματα τα οποία αξίζει να τα διαβάσει κάποιο από το σύμβουλο. Και από εκεί και μετά έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί και μακάρι να εφαρμοστεί σε όποιο ποσοστό μπορέσουμε να το εφαρμοστούμε. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το να πλατιάζουμε την κουβέντα για κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό προειδεύουμε τον ανθρώπινο ψευδισμό. Καθόμαστε, συζητάμε, πάμε σπίτια μας πτώμα, αποτέλεσμα μηδέν. Άρα, αυτό εδώ είναι μια άσκηση επιχάρτου, πρέπει να το ψηφίσουμε και να πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι ο νόμος προβλέπει την αναθεώρησή του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά στάδια και στην πορεία, εάν δούμε ότι κάτι δεν το αναθεωρούμε. Άρα, εάν έχουμε χρόνο για να κοροϊδευόμαστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, να συμφωνήσουμε και να το κάνουμε. Εάν θέλουμε όμως να είμαστε αξιοπρεπείς δημοτικοί σύμβουλοι και να βγαίνουμε έξω στην κοινωνία και να λέμε ότι όντως προσφέρουμε έργο, να κλείσουμε την κουβέντα κάπου εδώ. Μόνο μία παρατήρηση. Έχουν γίνει από την κοινότητα Βραχασίου πραγματικά. Έχει έρθει ένα κείμενο, το οποίο θα μου επιτρέψεις, Πρόεδρε, να πω ότι γνωρίζοντας τη γραφή σου, αυτός που το έχει γράψει έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Πρόεδρε, θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι με μια καλή πρόθεση και από την πλευρά του Δημάρχου υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες πραγματικά εγώ πιστεύω ότι είναι αξιόλογες. Με κάποιες εξ αυτών που μπορεί να μην έχω απόλυτη ταύτιση, αλλά υπάρχουν αξιόλογες παρατηρήσεις. Όπως υπάρχει και μια δεξαμενή έργο που θα παρακαλούσα το Δήμο με ένα θετικό μάτι να τη δει, γιατί θέλω να πω ότι, και να το επαναλάβω, έχουμε να κάνουμε με ασκήσεις επί χάρτου. Μην σκεφτεί κανένας ότι είτε μπει ένα έργο εδώ, είτε δεν μπει, αύριο το πρωί θα υλοποιηθεί ή δεν θα υλοποιηθεί. Το λέω αυτό με τα γνώσεως και έχοντας διαβάσει πάρα πολύ προσεκτικά και την ενότητα 1, αλλά και την ενότητα 2 και έχοντας αφιερώσει αρκετές ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πετσαλάκης.